Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Πρωτέα Παλιάς Φωκέας. Και έχουμε μαζί μας τον πρώτο σκόρερ του Πρωτέα, ο οποίος στις 9 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί έχει πετύχει 8 γκολ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Ιγυριανό επιθετικό του Πρωτέα Παλιάς Φωκέας, Ενγιουρούμ. Ενγιουρούμ, καλησπέρα. Λοιπόν, 9 μάτς στον Πρωτέα φέτος μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος και έβαλες 8 γκολ. Όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, πόσα θα βάλεις ακόμα? Εγώ πιστεύω να το βάλω παραπάνω ακόμα. Όταν συγκλίνουμε εμείς, εγώ πιστεύω ότι θα βάλω παραπάνω τον γκολ. Ωραία. Ενγιουρούμ, εσύ η πρώτη σου ομάδα στην Ελλάδα ήταν στον Νικολακάκη. Ναι. Έχεις παίξει και στην πρωτάθλημα της Ψανά, αλλά και στη Δέλτα Εθνική. Ναι. Ήσουν πρώτο σκόρερ τότε με 14 γκολ. Ναι. Μετά τον Νικολακάκη έπαιξε στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Και μετά πήγες και στη Σαντορίνη, στη Θύελλα Καμαρίου, με την οποία ανέβηκες στη Γάμα Εθνική. Παμπεανικό και πέρσι ήσουνα στο Πανιόνιο Κεσαριανής. Τι έχεις να θυμάσαι από όλη σου την καριέρα εδώ στην Ελλάδα? Ποια είναι η καλύτερη σου στιγμή? Η άνοδος με τη Θύελλα Καμαρίου στη Γάμα Εθνική? Ναι, εγώ πιστεύω όλη η ομάδα είναι καλή. Εγώ δεν έχω πρόβλημα όταν πήγε εγώ στην ομάδα. Όλοι είναι καλή η ομάδα. Δεν έχει κανένα, δεν έχω πρόβλημα κανένα στην ομάδα. Είμαστε μια χαρά. Και με τον Νικολακάκη έπαιξε αρκετά χρόνια, ήσουν στο Νικολακάκη. Ναι, εγώ έχει παίξει εκεί στο Νικολακάκη 7 χρόνια. Είναι δικό μου ομάδα. Εγώ σε αγαπάω πάρα πολύ αυτή η ομάδα και το πρόεδρο είναι ο Νικολακάκη, Θανάση. Και η οικογένεια, όλοι είμαστε μαζί. Δηλαδή, εγώ σε αγαπάω όλοι, ναι. Από όλες τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί, ποια ομάδα έχεις στην καρδιά σου? Εγώ πιστεύω είναι Νικολακάκης. Αυτό είναι δικό μου ομάδα. It's my first team here in Greece, so I love it. It's one of my... In your heart? Yes, I love it and I cherish the club so much. Okay, tell me about the experience in Santorini Island, playing with Thiela Camariou. The experience I have there is very nice. It's a very nice place to be. A very nice beach. Beach during summertime. Summertime here is very nice. You know, you see so many people, so many countries coming there for summer. But in winter time, it's not that nice because it's very lonely. It's a village. There's no people. There's so much people there when it is. People come to watch the team when they play. Yeah, it's a very nice place and their pitch is very nice. Τώρα πες μου, πώς και επέλεξες να πας φέτος στον Πρωτέα? Στον Πρωτέα, I believe with the team we have now, with the players, I believe by the grace of God we are going to be promoted. We are going to get the first position when the league starts. Με τη διακοπή του πρωταθλήματος, πρώτος ήταν ο Κεραυνός Κερατέας, ΑΟ Κερατέας, και στη δεύτερη θέση είναι ο Πρωτέας Παλιάς Φωκέας. Yes. Μπορεί ο Πρωτέας, όταν ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα, να πετύχει το στόχο της ανόδου στην Αλφα Ψανά? Ναι, εγώ πιστεύω, βέβαια, ναι. I'm very sure. Πώς είναι η συνεργασία σου με τη διοίκηση, είσαι ευχαριστημένος? Yes. I love the place, I love the club, I love the people, my teammates. We are just one family, we love each other. Ο προπονητής, Ηλίας Λάζαρης. Ηλίας Λάζαρης είναι δικό μου, είναι bro, I call him bro. I've also played with him when he was playing. So he's a very nice coach and I love him, I love to work with him. Η σχέση σου με τους υπόλοιπους παίκτες, είστε μια παρέα? Yeah, we are all friends, we are all one family. I love everyone in the team. So we play as a team and we help each other. So that's the most important thing in a club, to love one another, to cherish one another and to play like a team. We are just one family, we are okay.
Οι φίλαθλοι του Πρωτέα. Πρωτέα. Οι φίλαθλοι. Έρχονται στο γήπεδο. Ναι, yes, we have, you know, the fans. The people there in Pretoria, yes, the fans, they also come to support the team. So we are all together with the struggle. So I believe at the end we are going to achieve our aim by getting the promotion. Τα 8 γκολ που έχεις πετύχει μέχρι τώρα, θες κάπου να τα αφιερώσεις? Yes, I believe as the league starts, of course I have my aim, I have my target. So as the league, when the league starts, by the grace of God, I still have many goals to score, which I will score when the league starts with the help of the teammates. Ένα από τα γκολ που έχεις πετύχει στην Ελλάδα μέχρι τώρα και ακόμα το θυμάσαι. Ήτανε καθοριστικό γκολ, ήτανε πολύ σημαντικό γκολ. Yes, I can remember it was in my first team, Nikolakakis. I remember the goal, it was a very nice goal. So we need the goal to win, then I scored the goal in 90 minutes. So that's the goal I always remember all the time. Πέρσι ήσουν στο Πανιόνιο Κεσαριανής. Yes. Πώς είναι, έχεις καλές αναμνήσεις? Ο yes, πρόεδρος Νίκος Χατζηλιάς. Νίκος, the president is very nice. He's a very nice man, and if I tell you, I love him so much. He's a father to me, and also love the club. Even when I came back from Pontias here in Athens, I used to go and watch their match. So he's also my club. He's also my team. I love the president. I love the team. I love the players, each and every one. I love them so much. Φέτος ο Πανιώνης Κεσαριανής ανέβηκε από τη γάμα κατηγορία στη Β, yes, και έχει μια πολύ καλή πορεία στη Β κατηγορία. Yes. Yes, we are very nice team there. So when I went there, we are hoping to get promotion. So when I get there with the help and everything, I played 4 matches there in Κεσαριανής and I scored 3 goals in 4 matches. So I also thank God for the promotion. Now I'm not with them, I'm now with Pontias. And with the same spirit, with the same zeal, I believe with Pontias we are going to get the promotion also. Το πιο δύσκολο από τα 8 γκολ ποιο ήταν που πέτυχες φέτος? The difficult goal I have scored so far is with Nikolakakis. It's a very nice goal. In fact, it's unbelievable. I don't believe I can score the goal, but with the zeal and determination, I believe that was the best goal so far I've ever scored in my career. Παίζεις στην κορυφή της επίθεσης και στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά. Yes, I played all the three wings, κορυφή, left and right. I played both. Είσαι ευχαριστημένος από την Ελλάδα. Οι Έλληνες σε έχουν αγκαλιάσει. Yes, of course. I love Greek people. They are my people also, and they are my friends. I love the country, I love each and everyone. I love the country, yes. Τώρα το ποδόσφαιρο σου λείπει που δεν μπορείς... Now, you know, we are on lockdown. It's very difficult now. But I hope so, as soon as time goes on, the government will call off the lockdown so that we can start our training and start from where we stop. Σας έχει δώσει ο coach Ηλίας Λάζαρης κάποιο πρόγραμμα να το τηρείτε τώρα κατά τη διάρκεια της διακοπής? Yes, he gave all the players the program for us to be training on our own, to be running and so many other things. So we are working on that. To be ready when... Yes. When the lockdown is over, we are ready. We are ever ready. So we are not going to stop now. Για πες μου έτσι τώρα, το πρωτάθλημα της Επσανά. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα, είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα? Yes, Epsana is very difficult, also like Epsa. Every day, all of them are difficult. So you have to get yourself ready, prepared for the league, because Epsana is very difficult. So you have to get yourself ready to face the work out there. Ποια άλλη ομάδα υποστηρίζεις από τις μεγάλες? Είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός? I was a Panathinaikos fan. Παναθηναϊκός. Yes. Και από το εξωτερικό? Είναι Manchester United. Manchester United, ε. Yes. Τώρα να σε ρωτήσω,
να μου πεις και εσύ, in your room, δύο λόγια, Diego Maradona. Yes. Yeah, he's a very legend. Diego Maradona, I remember when I was small, he was a very good player and a legend. So now he's no more. So we players all over the world, we join the family, you know, to mourn him. He's a very great player when he was doing his own time. So we send our regards to the family, our condolences, for them to take heart and bear the loss. Τον παρακολουθούσες στο ίντερνετ, στα παιχνίδια, τα έχεις δει τα γκολ που έχει πετύχει ο Μαραντόνα? Yes, I have seen all the goals he scored. It was a very nice and he's a very great player. Nobody can dispute that. So, αν σου έλεγα να ψηφίσεις ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής μεταξύ Πελέ και Μαραντόνα, yeah. Εσύ? I choose Maradona. He's a very nice, talented player during his own time. So nobody can dispute that. Και από τώρα, από αυτούς που αγωνίζονται τώρα, Μέση ή Ρονάλντο? Ρονάλντο ή Μέση? I'm Ronaldo. Ronaldo fans. Ρονάλντο, yes. Ronaldo is my legend, so I follow his footsteps. Παρακολουθείς στην τηλεόραση ξένα πρωταθλήματα, Premier League, το Ισπανικό? Ποιες ομάδες έτσι παρακολουθείς περισσότερο? I believe Premier League. I believe Premier League is the number one league in the whole world. Είναι πιο δύσκολο πρωτάθλημα? Yes. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, υγεία πάνω απ' όλα. Και μακάρι να τελειώσει γρήγορα, να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Τι υπόσχεση δίνει ο In Your Room στους φιλάθλους του Πρωτέα Παλιάς Φωκέας? Τι να περιμένουν από τον In Your Room όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα? We hope that as the league begins, as the lockdown is over, I believe my team and everyone, as they know me, I believe in God, and whatever thing that happens in this life, we have to thank God for everything. So they have to believe in God, first of all, and with God all things are possible. So as the league starts, I believe with God, we are going to carry the league. So they should be putting all their trust in God, not in man. So that's my word of encouragement to them. Let them believe in God, and as a team, we should work hard and help one another. Πάτος, φέτος είναι η καλύτερη σου σεζόν, ως σεζόν, διότι σε 9 παιχνίδια έχεις βάλει 8 γκολ. Yes, it's a very nice thing to, you know, to be in a club that is to get oneness and togetherness. In Proteas, we love one another. We care for each and everyone. So with that same spirit, we put it also in the pitch when playing. So I believe as we continue as a one family, the sky is ours. So we have to carry one another along, so that the team will be much more greater than the way it is now. Ωραία. In Your Room, ευχαριστώ. Να σου ευχηθώ περισσότερα γκολ όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα και να παναγυρίσει με τον Πρωτέα την άνοδο στην ΑΕ. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ.